Να καλημερίσω σας στην Προανήγγυλα. Είναι η κυρία Δώρα Βιέρη μαζί μας, σύμβουλος κοινωνικής διασύνδεσης του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι εδώ, όπως σας είπαμε και πριν, στην Ιερά Πέτρα, στο νομό Λασιθίου, και θα έχει μια σειρά συναντήσεων με κοινωνικούς φορείς, κυρίως όπως είναι ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και συναντήσεις με τους εργαζόμενους στο ΚΕΘΕΑ. Να την καλημερίσω. Καλημέρα σας, κυρία Κανακίδου. Τι κάνετε? Ναι, κύριε Κανακίδου. Ναι, έχω μείνει στο προηγούμενο. Λοιπόν, είναι να χαιρετήσω και εγώ την κυρία Κανακίδου. Καλημέρα στην κυρία Κανακίδου. Καλημέρα στην Ιερά Πέτρα, σε όλο τον νομό Λασιθίου, σε όλη την Κρήτη. Καλημέρα, κυρία Τσαγκαράκη. Καλημέρα, κύριε Βενέτη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Και εμείς, και είναι, ξέρετε, δύσκολη συζήτηση όταν έχει να κάνει, έχει απέναντί σου συνάδελφο. Έτσι, γιατί η κυρία Βιέρη είναι δημοσιογράφος. Έχει πολλά χιλιόμετρα στη δημοσιογράφη. Οπότε... Και έχω και πολλά χιλιόμετρα που έχω διανύσει τα τελευταία 24 ώρα. Έρχομαι από την Αλεξανδρούπολη. Ήμουν περιοδία στη Θράκη, στον νομό Ροδόπης και στον νομό Εύρου. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη-Αθήνα, Αθήνα-Ηράκλειο. Και σήμερα εδώ για πρώτη φορά στον νομό Λασιθίου. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία με αυτή την ιδιότητα. Και να πω βέβαια ότι στο νησί είναι και ο πρόεδρος. Ναι, το ξέρουμε εδώ, θα είναι την Κυριακή εδώ. Και είναι ήδη στο νομό Χανίων, θα έχει και την κεντρική ομιλία σήμερα το βράδυ. Όπως καταλαβαίνετε, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και φυσικά τα τοπικά στελέχη δίνουμε έναν αγώνα χιλιομέτρων, έναν αγώνα πολιτικό για να επιφέρουμε αυτό το πολιτικό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές, γιατί οι ανάγκες και η αγωνία του κόσμου δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Είναι ένας δρόμος, ένας αγώνας ο οποίος είναι λίγο πιο έντονος λόγω των όσων είχαν προηγηθεί το διάστημα αυτό μεταξύ των τελευταίων εθνικών εκλογών και λόγω των διαδικασιών που βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ να συζητά τα ισοκομματικά του, όχι ακριβώς συντεταγμένα, αλλά με διάφορους τρόπους. Αυτά πια είναι παρελθόν. Έχουμε ένα πολύ δυναμικό παρόν που αφορά σε μια διαδικασία και αλλαγής, εξωστρέφειας και ανασυγκρότησης. Με μέγιστο πολιτικό επίδικο, όπως σας είπα, αυτό να δώσουμε την πολιτική μάχη των εκλογών με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για να επιφέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα αυτό θα είναι ένα τέτοιο που να επιφέρει, να δρομολογήσει τις πολιτικές εξελίξεις για να φύγει αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο πρωθυπουργός. Μάλιστα. Έχει να κάνει δηλαδή με το εσωτερικά, την εσωτερική πολιτική, δηλαδή να φύγει ο πρωθυπουργός, λέτε, κτλ. Το διακύβευμα των ευρωεκλογών είναι αυτό, κυρία Βιέρη, ή είναι μια Ευρώπη η οποία βλέπουμε να σέρνεται πίσω από το άρμα της Αμερικής, με μια πανδημία που και επίσης σερνόταν και τότε, με έναν ενεργειακό που η Ευρωβουλή πυροβολεί τα πόδια της, δεν έχω κανένα θέμα να τα λέω έτσι όπως πρέπει να τα λέω, με τα σκάνδαλα, μην ξεχνάτε το Qatar Gate, το αγροτικό ζήτημα, οι αγρότες φτάσανε μέχρι τις Βρυξέλλες, ο πληθωρισμός, έτσι, πόλεμος Ουκρανία-Παλαιστίνη που έχει άμεση εμπλοκή δυστυχώς και η Ευρώπη, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, κάπως κάποιος πρέπει να βάλει κάποια όρια. Έχουμε την ακροδεξιά να ανεβαίνει, σας τα είπα γρήγορα. Τα είπατε γρήγορα και τα είπατε τόσο καλά. Αλήθεια τώρα, πείτε μου ποιο είναι το διακύβευμα. Τα είπατε τόσο καλά. Να φύγει ο Μητσοτάκης ή να δούμε... Βάλατε και το διακύβευμα σε σχέση με το τι είναι οι εκλογές για την Ευρώπη και για την ανάδειξη προσώπων από τα κράτη-μέλη στο Ευρωκοινοβούλιο. Μεγάλη συζήτηση βέβαια, για να μπούμε λίγο να δούμε τι... Κυρία Τσαγκαράκη, θα ήταν σαν να είχατε μεταφέρει ακριβώς αυτά τα σημεία, τον οδικό χάρτη για τις ευρωεκλογές, όπως τον είχε παρουσιάσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Στέφανος Κασελάκης, πριν από 20-25 μέρες, που ήταν αυτά ακριβώς. Όλα αυτά που θα μας οδηγήσουν σε μια κοινωνική, δίκαιη και πράσινη Ευρώπη. Μια Ευρώπη που να μπορεί να χωρέσει τα όνειρα και τις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών. Μια Ευρώπη που δεν τις εκφράζει και ακριβώς ψηφίζουμε γι' αυτό, ψηφίζουμε για την αποσυντηρητικοποίησή της, ψηφίζουμε για μια Ευρώπη των ίσων ευκαιριών, του κοινωνικού κράτους. Που δεν φαίνεται να υπάρχει πλέον στην πράσινης, Ευρωπαϊκή Ένωση. Της πράσινης και δίκαιης ανάπτυξης, μιας Ευρώπης που θα σκέφτεται για το αγροτικό εισόδημα
και θα διαμορφώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για να μπορούν οι αγρότες. Μια Ευρώπη που έχει χιλιάδες λομπίστες που κάνουν κουμάντο. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή όμως ορίζεται επί της ουσίας από τα κράτη τα οποία την αποτελούν. Προφανέστατα. Όταν βλέπουμε ότι η ροπή αυτών των κρατών αλλάζουν ισορροπίες μεταξύ του δημοκρατικού τόξου, όπως θέλουμε να το αναφέρουμε, και του τόξου το οποίο κινείται στα δεξιά και στα όρια της ακροδεξιάς ή και της ακροδεξιάς. Ακριβώς. Τι έχουμε να εισπράξουμε από αυτές τις εκλογές. Αυτό είναι. Πρέπει να επαναφέρουμε την Ευρώπη, την Ευρώπη των λαών, σε αυτόν τον δρόμο που θα μας οδηγεί ακριβώς στις λύσεις των αναγκών των ανθρώπων, των Ευρωπαίων πολιτών. Από το δεκαετία του 80 και μετά, οι πολιτικές που ακολουθούνταν ήταν ακρεφνώς νεοφιλελεύθερες. Δεν είχαν ως κύρια και βασική μέρημνα αυτό. Εσείς το υπενυχτήκατε σε σχέση με τα λόμπις και το πώς διαμορφώνονται. 13.500 άνθρωποι ακριβώς. Αυτό πρέπει να δούμε, να δώσουμε απαντήσεις. Η Ευρώπη να μπορεί να δώσει τις κατευθύνσεις και τις απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι η ακροδεξιά, το φίδι του ναζισμού και της ακροδεξιάς εποάζεται σε πάρα πολύ. Ίσως να έχει εποαστεί ήδη, δυστυχώς. Και ακριβώς γι' αυτό ψηφίζουμε. Αλλά και ακριβώς γι' αυτό ψηφίζουμε και στη χώρα μας. Γιατί οι πολιτικές που ακολουθούνται από την κυβέρνηση και το καθεστώς Μητσοτάκη οδηγούν τους πολίτες, τις Ελληνίδες, τους Έλληνες στην πλήρη απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών. Οδηγεί στο να λένε οι νέοι άνθρωποι δεν αξίζει να ασχολούμαι όλοι οι ίδιοι είναι, ή να επιλέγει να ασχοληθεί με τον τρόπο που θέλει η ακροδεξιά συντήρηση. Σε αυτό εμείς ακριβώς ερχόμαστε και απαντάμε. Να πούμε ένα παράδειγμα, κυρία Βιέρη. Ένα παράδειγμα. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, η ανεργία, η φτώχεια και η ανεργία, όπου ανεβαίνουν, έτσι, βλέπουμε και το φίδι, όπως το λέτε, να κολλάπτεται. Πώς δημιουργείται. Πώς λοιπόν, όταν βλέπουμε μια διαφορετική πορεία να έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή, έχουν φύγει, ας πούμε, τα μεγαλύτερα εργοστάσια της Ευρώπης, έτσι, δείτε Γερμανία, και πάνε στην Κίνα, παράδειγμα. Με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η ανεργία κτλ. Πώς θα γίνει, δηλαδή, ποια είναι η αντιπρόταση? Γιατί δεν θέλω να μείνουμε στα εσωτερικά και αν με 17% και όχι, ωστόχο, όχι, δηλαδή, δεν θέλω. Πούμε ουσιαστική, ουσιαστικά ζητήματα. Επιτρέψτε μου λίγο να πω αυτό που έχω στο μυαλό μου. Όταν, για παράδειγμα, δημιουργείς ένα πλαίσιο ανασφάλειας και ελλείμματος εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς, όπως είναι, για παράδειγμα, προς τη δικαιοσύνη ή ακόμα και στην ίδια την εκτελεστική εξουσία, σε ένα κράτος μέλος, ας πάρουμε ως παράδειγμα τη χώρα μας, τότε δημιουργείς αυτό το αίσθημα που σας είπα, ότι δεν αξίζει να ασχολείσαι με την πολιτική και με τους πολιτικούς, ή στρέφεις τους νέους ανθρώπους, κυρίως τους νέους ανθρώπους, προς την ακροδεξιά. Αυτό, σας το μεταφέρω ως παράδειγμα στη χώρα μας, σημαίνει και σε άλλες χώρες. Σε σχέση με την ανεργία, το έλλειμμα του κοινωνικού κράτους, την έλλειψη ασφάλειας, εργασιακής ασφάλειας, τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ένας εργοδότης απέναντι σε έναν εργαζόμενο με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Αυτά είναι φαινόμενα που δεν αναπτύσσονται μόνο στη χώρα μας. Γίνονται χειρότερα στη χώρα μας εξαιτίας και των πολιτικών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ναι, είναι ένα μοντέλο που εφαρμόζεται και υπηρετείται από τις περισσότερες νεοφιλελεύθερες και δεξιές κυβερνήσεις της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Αν κάνουμε αυτή την σούμα, θα δούμε τι κυριαρχεί ως αντίληψη στον ευρωπαϊκό χώρο. Η Ευρώπη, ακριβώς, μάλλον η ψήφος των Ευρωπαίων πολιτών, σε αυτό θα έρθει να απαντήσει. Στο τι μοντέλο θέλουμε, στο τι Ευρώπη θέλουμε και πώς η Ευρώπη ακριβώς θα δίνει τον τόνο και θα είναι ο οδηγός για να μπορέσει να αναστραφεί αυτό το κλίμα. Ο μεγάλος φόβος, δηλαδή, επί της ουσίας είναι περισσότερο η αποχή η οποία μπορεί να υπάρξει, γιατί μέσω της αποχής ανεβαίνουν και τα ποσοστά κάποιων κομμάτων όπως η ακροδεξιά, της ακροδεξιάς, τα οποία προφανέστατα το έχουμε δει ήδη να συμβαίνει. Είναι αυτό ή το ότι τα στατιστικά τουλάχιστον στοιχεία έδειχναν ότι η ηλικιακή ομάδα η οποία στράφηκε προς τις ακραίες μορφές των φωνών που υπάρχουν στην Ευρώπη και σε κράτη της Ευρώπης είναι οι ηλικιακές ομάδες οι οποίες είναι άνω των 30-35. Το ένα είναι η αποχή
και η πλήρης αποξίωση, και η άλλη είναι η αποστροφή, έτσι όπως εκφράζεται, με την... με το να ακολουθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες ακροδεξιά και ναζιστικά μορφώματα, να αναπτύσσεται η ξενοφοβία, γιατί η αντίληψη ότι για αυτό που ζω, για το ότι δεν έχω καλοπληρωμένη δουλειά ή δεν έχω δουλειά, φταίει ο μετανάστης που έρχεται από τρίτες χώρες. Εμείς σε αυτό καλούμαστε να είμαστε οδηγοί ως Ελλάδα, ως αριστεροί, δημοκρατικοί, προοδευτικοί πολίτες, να δώσουμε τον τόνο. Δεν είναι εύκολο, γιατί οι συσχετισμοί δεν είναι υπέρ της αριστεράς και των δυνάμεων της προόδου. Αυτούς τους συσχετισμούς πρέπει να αλλάξουμε. Και αυτό, αγαπητή Μαρία, αγαπητέ Βαγγέλη, θα γίνει βήμα-βήμα, κομμάτι-κομμάτι, σε κάθε περιοχή και σε κάθε γωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό οι συνέργειες και οι συνεργασίες που γίνονται στον ευρωπαϊκό χώρο. Δείτε, για παράδειγμα, πόσο έδωσε τον τόνο μία αριστερή προοδευτική κυβέρνηση την περίοδο 15-19 με ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό, σε μία Ευρώπη που είχε τελείως διαφορετικούς συσχετισμούς. Η συσχετισμή ήταν σε βάρος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, επομένως, να αλλάξουν οι όροι σε κάθε κράτος μέλος, να διαμορφώσει ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης από το δικό του χώρο αυτές τις προϋποθέσεις της αλλαγής των, και της αλλαγής των συσχετισμών. Δεν είναι εύκολο, δεν βοηθάει το διεθνές κλίμα, ειδικά όταν έχεις εντάσεις, εστίες πολέμου μέσα στην Ευρώπη, όταν έχεις αυτή την έκρηξη της ενεργειακής ακρίβειας και φτώχειας. Αλλά αυτά είναι όλα απότοκα των πολιτικών, των κυβερνήσεων και φυσικά του τόνου που δίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ο παρακολουθητής των Ηνωμένων Πολιτειών και των άλλων διεθνών δυνάμεων. Πρέπει να αποκτήσει έναν ρόλο πρωταγωνιστικό, έχοντας όμως στο επίκεντρο τον εργαζόμενο, την ειρήνη και την ασφάλεια και το πώς η ίδια η Ευρώπη θα διαδραματίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο επίλυσης των ζητημάτων και των συμβούσεων. Πάντως δεν πάμε με αυτό το διακύβευμα, έτσι. Σιγά-σιγά ακούμε, σιγά-σιγά πιο συχνά, όλο και πιο συχνά ακούμε για πολέμους, έτσι, εξοπλισμούς, ακόμα και η Γερμανία εξοπλίζεται. Εγώ θέλω να ρωτήσω, πάμε σε αυτές τις εκλογές και με αυτό το διακύβευμα πόλεμο, δηλαδή με σειράξεις, πώς το βλέπετε? Γιατί με διακύβευμα, με το διακύβευμα αυτό δεν πάμε, αλλά πάμε μέσα σε αυτό το κλίμα και μέσα σε αυτή την συνθήκη. Και μέσα άρα σε πρέπει μια να αλλάξουν οι ισορροπίες, λέτε, ευρωπαϊκό, αναγκάζεσαι να πεις και... δεν μπορώ να λέω ναι σε εξοπλισμούς ευρωπαϊκών χωρών και σε πωλήσεις όπλων, ακριβώς για να τροφοδοτώ τον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν εμείς τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λέμε ότι πρέπει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος με σεβασμό των συνόρων, γιατί είναι ένας πόλεμος τον οποίο έτσι όπως τον αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι σαν να πυροβολεί η ίδια τα πόδια της. Πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες η ευρωπαϊκή ηγεσία, δεν το έχει κάνει και ακριβώς γι' αυτό τον λόγο λουζόμαστε και αυτές τις συνέπειες. Mm-hmm. Ως ένα βαθμό και σε σχέση και με τα ενεργειακά ζητήματα και με την ακρίβεια, γιατί από ένα σημείο και μετά η ακρίβεια δεν έχει την υπογραφή του πολέμου. Η ακρίβεια, για παράδειγμα, στη χώρα μας, και επιμένω σε αυτό, επιτρέψτε μου, έχει την υπογραφή της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη. Άρα πρέπει να βλέπουμε και τα επιμέρους και για το πώς κάθε κυβέρνηση εθνική αντιμετωπίζει αυτό τα πράγματα. Το δεν ερώτημα. Είναι το ίδιο στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, με το ΦΠΑ που μειώθηκε, δεν είναι το ίδιο στην Ισπανία. Εδώ ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να μην κάνει τίποτα για την ακρίβεια και να επιμένει στους έμεσους φόρους. Εν τέλει, ο πόλεμος ο δικός μας είναι απέναντι σε όλα αυτά ή πρωτίστως, γιατί οι Έλληνες πολίτες αυτό το οποίο αισθάνονται καθημερινά είναι αυτή την πίεση που αισθάνονται με τα οικονομικά τους, με εξαιτίας της πολεμικής και των νέων νόμων που εφαρμόζονται για διάφορα ζητήματα. Ξαφνικά αισθάνεται εγκλωβισμένος. Εν τέλει, η Ευρώπη και οι ευρωεκλογές θα είναι μια λύση όλων αυτών των εσωτερικών προβλημάτων ή εν τέλει, γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση έξω και δεν μπορώ να μην τη μεταφέρω, ή εν τέλει οι εσωτερικές διαδικασίες δεν επηρεάζονται και τόσο από τις ευρωεκλογές? Τα μυστικά της γιαγιάς. Νέα σειρά Άβα Περλέ για τέλεια καθαριότητα με τα πιο αποτελεσματικά υλικά. Όλα αποτελούν ένα βήμα και ένα λιθαράκι.
Προφανέστατα και με μία εκλογική διαδικασία δεν αλλάζουν άρδη και μόνο μια στα πράγματα. Αλλά δημιουργούν, όπως σας λέω, διαμορφώνουν τις εξελίξεις. Είτε αυτό πρόκειται για την ευρωπαϊκή ψήφο, είτε πρόκειται για την εθνική ψήφο. Και για να το αναφέρω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό τη στιγμή που μιλάμε και από πού μιλάμε. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ψήφος για τις ευρωεκλογές των Ελλήνων πολιτών. Και εγώ θα σας έλεγα ότι είναι και ακριβή για να κοστίσει ακριβά στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση, γιατί πρέπει να διαμορφώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις και της πολιτικής αλλαγής που θα έρθει με τις εθνικές εκλογές. Επιμένω σε αυτό, κύριε Βενέτη. Επιμένω σε αυτό. Επιμένω γιατί όσες διρεκτίβες, οδηγίες, νομοθετήσεις και αν κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι το πιο δημοκρατικό θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν αυτό δεν γίνει σεβαστό και δεν υλοποιηθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Για παράδειγμα, υπάρχει πάρα πολύ καλή και ισχυρή ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τα αρπακτικά και τα φανς. Δεν έγινε η μεταφορά τους και ενσωμάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο από αυτή την κυβέρνηση προς όφελος των δανειοληπτών και αυτών που ζουν υπό το άχθος του ιδιωτικού χρέους, αλλά προς όφελος των φανς πριν από μερικούς μήνες. Και αυτό εμείς, ξέρετε, το ξεμπροστιάσαμε. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των μεταφορών και την ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Αυτό δεν έγινε σεβαστό. Και ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καραμαλής, δεν το μετέφερε στο εθνικό δίκαιο θεσπίζοντας κανόνες ασφάλειας του σιδηροδρόμου. Κράτος δικαίου θεωρητικά υπάρχει στη χώρα μας. Δεν γίνεται αυτό σεβαστό από την ελληνική κυβέρνηση και αναγκάζονται οι Έλληνες πολίτες, οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών προκειμένων, να προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βρουν το δίκαιο τους και να παρεμβαίνει η Ευρωπαίη Εισαγγελέα για να ελέγχει την πορεία της έρευνας και να λέει ότι υπάρχουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες για οικονομικά σκάνδαλα. Ειδικά για το θέμα των τεμπών ελέγχονται διάφορα πρόσωπα διαφόρων κομμάτων. Η Μαρία γράφει το δελτίο τύπου, βλέπω. Ευχαριστώ που με καρφώσατε. Αλλά πιστεύω ότι όλη αυτή η διαδικασία έχει ένα αποτύπωμα για όλα τα κόμματα, γιατί είναι κάτι το οποίο έρχεται από παλιά και δυστυχώς παραμένει ίδιο ακόμα και τώρα που συζητούμε, και αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, επειδή όλα αυτά μπορεί να τα ακούσουμε και να τα διαβάσουμε από οπουδήποτε αλλού, παρακαλώ να επικεντρωθούμε η τελευταία ερώτηση, μάλλον γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο. Θέλω να δω λίγο, να δούμε λίγο, κυρία Βιέρη, το θέμα των αγροτών. Είμαστε σε μια περιοχή, είσαστε σε μια περιοχή σήμερα που έχει επενδύσει πάρα πολλά στο αγροτικό εισόδημα. Και στο τουριστικό βεβαίως, και τουριστική περιοχή και αγροτική. Θέλω ένα σχόλιο για τις τελευταίες εξελίξεις με τις αγροτικές κινητοποιήσεις και όλα αυτά που είδαμε στην καρδιά της Ευρώπης με τα τραχτέρ να καταγκλίζουν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια κοινή αγροτική πολιτική που πετσοκόβει το εισόδημα των αγροτών, που δεν δίνει κίνητρα και βοήθεια ουσιαστική. Εκεί τι λέτε εσείς, για να είναι κάτι επίκαιρο που αφορά. Εκεί, όπως το κατέθεσε, αγαπητή Μαρία, και ο Πρόεδρος σε αυτή την παρουσίαση του οδικού χάρτη για τις ευρωεκλογές, έχει να κάνει φυσικά με τη διαπραγμάτευση της ΚΑΠ, αλλά έχει να κάνει και με το πώς αυτή εφαρμόζεται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο από την κάθε κυβέρνηση. Και δυστυχώς ένα μεγάλο μερίδιο αυτής της κατάστασης, έτσι όπως τις βιώνουν οι μικρομεσαίοι αγρότες, έχει να κάνει ακριβώς με αυτή την μεταφορά. Mm-hmm. Εξαιτίας αυτής της επιλογής, και μάλιστα επέρεται γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, ήταν μια απόφαση όπως αυτή παρουσιάστηκε σε ένα υπουργικό συμβούλιο, χάθηκαν περίπου ένα δις πόροι, οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν πάει στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, στους μελισσοκόμους. Αλλά και δυστυχώς, υποδομής. Δηλαδή εδώ έχουν απεταχθεί έργα υποδομής, πολύ σημαντικά. Αυτό ήθελα να πω. Ξηροθερμική περιοχή, δεν θα υπάρχει νερό σε λίγο για να συνεχίσει. Αυτό που λέτε είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, ειδικά εδώ. Αλλά να πούμε και στους φίλους που μας ακούν ότι αυτό συναντάται και εντοπίζεται ως ένα πρόβλημα και σε άλλες περιοχές. Το είδα για παράδειγμα και στο νομό Κορινθίας. Να. Μεγάλο ζήτημα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ακόμη και πόσιμο νερό, αλλά πρέπει να δούμε αυτές τις πολιτικές και πώς θα γίνει η διανομή και κατανομή των πόρων. Αυτό έχει να κάνει με την προτεραιοποίηση και το τι θέτεις ως πολύ βασικό. Και να διασφαλιστούν οι πόροι βασικά, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Ένταξη, απένταξη. Ακριβώς. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει
επειδή μιλάμε και για το μέγιστο ζήτημα που είναι το δημογραφικό και η ερημοποίηση της ελληνικής περιφέρειας, ειδικά των δύσκολων περιοχών όπως είναι η νησιωτική Ελλάδα ή ακριτικές περιοχές όπως είναι για παράδειγμα η Θράκη, αυτό το συναντάω παντού, έρημα χωριά, έχει να κάνει με το παραγωγικό, το περιβόητο παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης. Έτσι. Θα πρέπει να είναι ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης της περιφέρειας. Δεν μπορεί ένας νέος άνθρωπος να επιλέξει να μείνει στην Ιερά Πέτρα, στον Άγιο Νικόλαο, αν δεν έχει δουλειά, αν δεν έχει υποδομές, εάν δεν έχει δωρεάν δημόσια υγεία, πρωτοβάθμια και νοσοκομιακή, αν δεν έχει καλό σχολείο, αν δεν έχει ένα ανταγωνιστικό δημόσιο πανεπιστήμιο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η περιφέρεια αναπτύχθηκε χάρη στα δημόσια πανεπιστήμια, εάν δεν έχει ίσες ευκαιρίες για όλους τους ανθρώπους. Δυστυχώς, γιατί να μείνει ένας νέος και να μπει μέσα στο χωράφι, μέσα στο θερμοκήπιο, όταν αυτό που παράγει είναι, δεν καλύπτει καν τα έξοδά του. Και βλέπει την ίδια στιγμή ότι η ντομάτα ή το αγκουράκι που έχει παραχθεί μέσα στο θερμοκήπιο του φτάνει στο ελληνικό τραπέζι 3 και 4 φορές η τιμή του πάνω από ό,τι είναι αυτό που έχει παραχθεί από τον ίδιο. Μεγάλη συζήτηση. Και τώρα, το θέμα της υγείας, γιατί μην αφαιρέσουμε το θέμα της υγείας εδώ στο Λασίθι, το οποίο με μια έτσι επικεφαλίδα στο θέμα είναι ότι αν δεν υπάρχει υγεία δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Γιατί στην κυριολεξία ούτε τουριστική ανάπτυξη ούτε αγροτική ανάπτυξη, γιατί όταν δεν καλύπτεται στο θέμα υγείας ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην περιφέρεια, προφανέστατα δεν έχει τίποτα. Είμαστε σε μια περιοχή όπου χάθηκε ένας νέος άνθρωπος, γιατί σε καθημερινή, ούτως ή άλλως τα περιφερειακά νοσοκομεία εφημερεύουν κάθε μέρα, έχασε τη ζωή του επειδή δεν υπήρχε χειρουργός. Το φανταζόμαστε. Είναι δύο οι άνθρωποι. Είναι, και χάθηκε ένας και ένας. Και ένας και στον Άγιο Νικόλαο, συγγνώμη. Ένας στο Άγιο Νικόλαο, ενώ ο αρμόδιος υπουργός λέει συνέχεια ψέματα γι' αυτό. Προφανέστατα είναι η υγεία, είναι οι όροι της διαβίωσης και το πώς. Εγώ, επειδή μεγάλωσα στην περιφέρεια, μεγάλωσα σε ένα χωριό, και πώς θα αξιοποιήσεις τον ελεύθερο σου χρόνο, ποια θα είναι τα ενδιαφέροντά σου, πώς δηλαδή δεν θα υστερείς σε σύγκριση με τους συνομιλίκους σου στις περιοχές του κέντρου. Βέβαια και οι συνομιλίκοι, τώρα πάντα επιευθύνομαι στους νέους ανθρώπους, έχουν και αυτοί πολλά προβλήματα και ζητήματα και στο κέντρο και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εδώ πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους σε αυτές τις περιοχές που είναι ευλογημένοι τόποι, που δεν μπορούν να είναι μόνο πεδίο βολής φθηνό για να ασκούνται ξένοι τουρίστες και φαντάροι, αλλά για να τους γευόμαστε και εμείς αυτούς τους καρπούς και να έχουμε μέρισμα ευτυχίας. Η ευτυχία, και επιμένει και αυτό και ο Στέφανος Κασελάκης, είναι ένας δείκτης πάρα πολύ σημαντικός. Και το πόσο είναι πεσμένο στη χώρα μας το καταλαβαίνει κάποιος όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό και κάνει τις συγκρίσεις. Σίγουρα και αυτό, ναι. Και ότι η Κρήτη επιτέλους έγινε πριν από 2 χρόνια νησί. διαπιστώθηκε δηλαδή επιτέλους. Λοιπόν, ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε. Να ξέρω θερμά. Μια κουβέντα ακόμα για να κλείσουμε. Έτσι. Μήπως έχετε κάτι να προσθέσετε εσείς σαν κλείσιμο της... Έχω ναι. Να προσθέσω ότι καλούν οι συνάδελφοί σας από το ραδιόφωνο της Αλεξανδρούπολης. Αντιλαμβανόμαστε. Να κάνουμε, μας, θέλω λοιπόν να πω το εξής. Ναι. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των περιφερειακών μέσων. Και γι' αυτό το μοντέλο της αποκέντρωσης, της αποσυγκέντρωσης που λέμε εμείς. Αυτό δυστυχώς έχει πιεστεί πάρα πολύ από αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης, που είναι υπερσυγκεντρωτικό, είναι σε αυτή τη λογική του επιτελικού κράτους, που όλα τα ελέγχω. Να σας εύχομαι δύναμη και σας ευχαριστώ θερμά. Εμάς δεν μας ελέγχει κανείς. Να είστε καλά, κύριε Γέρη. Καλή επιτυχία.